Μακαρονάδα σήμερα. Με κιμά, μην μου τα μειώνεις. Ναι, μακαρόνια με κιμά. Ναι. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ κλασικό φαγητό. Αρέσει σχεδόν σε όλους. Σε ποιον δεν αρέσει τα μακαρόνια με κιμά? Και θα σας δείξω σήμερα τη δικιά μου εκδοχή. Δηλαδή, πώς μου αρέσει να φτιάχνω εγώ τα μακαρόνια με κιμά. Το αγαπημένο μου φαγητό είναι, στο έχω πει. Θα φτιάχνω στο σπίτι μου. Ναι. Έλα που δεν το ήξερες. Δεν σε πιάνει πονοκία, φαντάζομαι, με τα μακαρόνια. Μου χαρίσει να κοιμάσαι. Ναι. Σοβαρά. Έλα, πλάκα κάνω. Λοιπόν. Σου αφιερώνω το τραγούδι. Οκ. Το ξέρεις. Λοιπόν, θες να πούμε τελικά? Ναι, μέχρι να πει ο Ουρβάς το ρεφρέν, θα τα πω τα υλικά. Λοιπόν, ωραία. Έχουμε ως χαρίσιο κιμά. Ωραία. Θες να προσθέσεις κάτι επί του θέματος? Τίποτα. Πάρα πολύ ωραία. Κιμά λάπα, ο Κρυοπόλης ξέρει. Ωραία. Να πάω τώρα εδώ, καροτάκι. Καρότο τριμμένο. Ντοματούλα. Γιατί πας να αλλάξει? Γιατί μ' αρέσουν τα χρώματα. Ωραία. Ωραία. Κολοκυθάκι τριμμένο. Κρεμμυδάκι ξερό επίσης τριμμένο. Αυτό είναι για μετά. Μελάκι. Αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο. Ωραία. Εδώ έχουμε πέστο και πελτέ ντομάτας. Κανελίτσα και λευκό κρασί. Και ωραία. Τα μακαρόνια μας. Είπες ντομάτα λεσμένη? Είπα ντοματούλα. Ωραία. Φαίνεται ότι είναι λεσμένη. Θα ξεκινήσουμε. Θέλω να είσαι πιο ήρεμος. Και εγώ τρόμαξα. Άρα. Και δεν τα σπάμε ποτέ, ε. Ωραία, άμα θες ψηλό κοψέτα. Όχι, σε βολεύει. Ρε, θέμω, δεν υπάρχει να τα σπάμε ποτέ. Εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σπάμε τα ζυμαρικά. Διότι τη λίγο ότι πιο εύκολα στο πυρούνι. Αν τα κόψετε στη μέση, θέλει και άλλα βοηθήματα μετά για να τα φάμε. Κουταλάκι, εγώ τι τρώω. Σαν τους Ιταλούς. Ναι, κι εγώ. Λοιπόν, βάζουμε τα ζυμαρικά μέσα. Ναι. Θα βάλουμε αλάτι. Να βάλεις αλάτι μπόλικο. Θα δυναμώσουμε τη φωτιά στο τέρμα και θα ανακατέψει τα ζυμαρικά μία φορά. Και άλλη μία μετά. Με το δω. Αυτό, ναι, γιατί. Εντάξει. Μόλις τα ζυμαρικά πάρουν μία βράση, θα χαμηλώσουμε τη φωτιά για να μην κολλήσουν στον πάτο. Θα τα αφήσουμε να σιγοβράζουν όση ώρα λέει ο παρασκευαστής, λίγο πιο λίγο. 1-2 λεπτάκια. Εντάξει. Okay. Ναι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Μ' αρέσει τραγούδι, με κρυφή ρουβίτσα κι εγώ, μην νομίζεις. Λοιπόν, νομίζω ότι όλες είναι ρουβίτσες. Εσύ δεν είσαι? Έχω ρουβίτσα. Όχι, ευχαριστώ. Μ' αρέσει ο άνθρωπος, αλλά. Καλώς. Εσύ δηλαδή δεν άκουγες ένα τα χρόνια ρουβά? Όχι, δεν άκουγα ρουβά. Γιατί εμείς ακούγαμε Vanilla Ice. Τι? Τα τι μου είπε τα... Με έβρισε. Λοιπόν, ούτε σε έβρισα. Λοιπόν, έχουμε τον κιμά. Θα βάλουμε μέσα λίγο λάδι. Στον κιμά. Ακόμα λίγο. Ωραία. Έχω δύο γαντάκια, στα οποία θέλω να σου πω ότι αν ήμουν... Κάτα τι, παιδιά. Λοιπόν, ναι. Αν ήμουν σπίτι μου, φυσικά δεν θα βάζα γάντια. Θα τα έκανα με τα χέρια, αλλά τώρα... Ωραία. Δεν θα ήθελα να με δείτε να βουτάω τα χεράκια μου μέσα στον κιμά. Να ακολουθούμε όλους τους τρόπους υγιεινής. Ναι. Λοιπόν, βάζουμε τα γάντια και θα ανακατέψουμε καλά το κιμά να πάει παντού το ελαιόλαδο. Και θα ξεκινήσουμε να σοτάρουμε καλά. Έλα, καλό μου, πού ανοίγεις. Τι γάντι είναι αυτό, παιδιά? Μόνος του δεν τα διάλεξε. Εγώ μπορώ να κάνω κάτι για να μην κάθομαι εδώ σαν τη βιτρίνα. Αφού μου και μία φορά να τα ανακατέψω και μία στο τέλος. Όχι τέλος, άλλη μία μετά. Λοιπόν, ανακατεύεις καλά, έχουμε κολλήσει ήδη. Άκου, άκου. Για να πας, θα σου κάνω και μασάς τα πόδια σου. Αν πονάς, θα πω και ευτυχισμένος. Άκου, άκου, άκου τώρα, άκου, άκου. Αλήθεια τώρα, δηλαδή. Ήταν κάποιο υπονοούμενο στο ρεφρέν. Όχι, κανένα απολύτως, αλλά περίμενα τόση ώρα να πείτε μακαρόνια με κιμά. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε να δώσει καλά τον κιμά. Θέλουμε την ξύλινη σπάτουλα εδώ. Ορίστε. Και πάμε να σουτάρουμε. Δυνάμωση τη φωτιά. Τέρμα. Τέρμα. Ωραία. Ωραία. Και τι πρέπει ακριβώς να κάνω τώρα, να τον απλώσω? Θα το απλώσεις, ναι. Και θα σοτάρεις. Όταν ξεκινάμε να κάνουμε τα μακαρόνια, ξεκινάμε πρώτα και σιγαρίζουμε τον κιμά. Θα βάλουμε λάδι ακόμα λίγο. Ωραία. Απλώνεις και άλλο τον κιμά. Προσπαθώ, καλέ μου Θεέ μου. Ωραία. Είναι έχει τώρα και τρελές απαιτήσεις. Πάρει χρώμα και αρχίζει και τσιγαρίζεται, τότε θα προσθέσουμε σιγά σιγά τα λαχανικά. Αρχίσαν οι απορίες τώρα, ε. Έλα, Στέλιο, παιδί μου, πες. Θα βάλουμε, μην βάλει. Έτσι γίνει. Από τα βασικά ξεκίνησες εσύ να ρωτάς. Τι θα γίνει μετά. Θέλαμε να βάλουμε λίγο λιπαρή ουσία παραπάνω στο κιμά και αν υπήρχε πιθανότητα, αν ο κιμάς είχε αρκετό λίπος μέσα μαζί με το λάδι, να μην χρειαζόταν καθόλου έξτρα λάδι στην κατσαρόλα. Και έτσι μπορεί να βοηθηθεί να διαλυθεί πιο γρήγορα και να μην μας κάνει γρόμους. Όταν βάλεις λάδι μέσα σε ένα σκεύος και το ανακατέψεις μαζί με το κιμά. Όπως τώρα βλέπεις, δεν κάνει γρομπάκια.
σιγά σιγά όσο το ανακατεύεις διαλύεται. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Βοήθησε το λάδι που βάλαμε μέσα και το ανακατέψαμε. Αχ, και πολύ ωραία μυρίζει. Ωραία. Δυναμώνουμε τη φωτιά, η φωτιά είναι τέρμα και τσιγαρίζουμε τον κυμά. Πρώτα θα βάλουμε τον κυμά, ξαναλέω, και μετά θα βάλουμε ένα-ένα τα λαχανικά. Περιμένουμε να αλλάξει χρώμα λοιπόν. Ναι. Εντάξει. Να αλλάξει χρώμα. Πρώτα θα κατεβάσει τα υγρά και μόλις κατεβάσει τα υγρά θα εξατμιστούν και μετά θα αρχίσει να σοτάρεται. Εντάξει, καλό μου Θέμο. Ωραία. Θα τα φτιάξω λοιπόν, εγώ αυτά τα μακαρόνια. Γενικά τα μακαρόνια με τον κυμά νομίζω ότι είναι μια Παρασκευή η οποία παίζει πάρα πολύ. Παίζει πάρα πολύ στα σπίτια μας. Και είναι ένα φαγητό που αρέσει σχεδόν σε όλους. Θέλω να σου πω ότι τα μακαρόνια με τον κυμά τα τρώνε και τα μικρά παιδάκια. Και τα μεγάλα παιδάκια και τα μικρά παιδάκια. Ναι. Όλοι. Όλοι τα αγαπούν. Ωραία. Τα μακαρόνια με κυμά. Εκεί που βλέπουμε ότι έχει κάνει κάποιους κόμπους, μεγάλους βόλους, το σπάμε με την κουτάλα. Μάλιστα. Έχει διαλυθεί γρήγορα. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ αυτό που έκανα στην αρχή με το λαδάκι που έτριβα τον κυμά, Στέλιο. Ωραία. Κατάλαβες, Στέλιο μου, σου λύθηκε η απορία. Έχεις κάποια άλλη απορία. Λοιπόν, μάλιστα. Έχουμε βάλει κρεμμύδι, καρότο και κολοκύδι. Αυτά τα τρία λαχανικά θα βοηθήσουν και θα δώσουν πολύ ωραία γεύση στον κυμά. Μόλις μαγειρευτούν, δεν θα φαίνονται καθόλου, τα έχω τρίψει. Ωραία. Οπότε θα διαλυθούν. Απλά θα δώσουν πολύ ωραία γεύση. Θα είναι σαν να βάζουμε στον κυμά μέσα έξτρα ζωμό λαχανικών. Όντε. Okay, δηλαδή, από το να βάλεις ένα ζωμό μέσα έξτρα, βάζεις απλά λαχανικά αλεσμένα και κάνεις τον κυμά πολύ πιο νόστιμο. Κοίτα, στον κυμά βάζω και εγώ καροτάκι, γιατί μου αρέσει τη γλυκύτα. Κολοκυθάκι δεν έχω βάλει ποτέ. Ναι. Προσθέτει και αυτό τόση γεύση. Όλα προσθέτουν γεύση. Μάλιστα. Όλα. Ωραία. Ξεκινάω με τα λαχανικούλια. Όχι ακόμα. Ακόμα λίγο δηλαδή. Ωραία. Λάδι γενικά στο φαγητό βάζετε όσο χρειάζεται. Μην βάζετε από την αρχή δύο δάχτυλα να πιάσουν τον πάτο. Βάλτε λίγο και αν βλέπετε ότι το λάδι το ρουφήξει στο φαγητό, επειδή μου και χρειάζεται κι άλλο. Το προσθέτουμε. Ναι. Ωραία. Να. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, αμέ. Λοιπόν. Και... Λοιπόν, στο νερό που έχουμε βάλει τα μακαρόνια δεν βάζουμε λάδι, ξέρεις, Χριστιανά. Γιατί δεν κάνει τίποτα απολύτως. Δεν τα ξεκολλάει όπως νομίζουν μερικοί. Ναι, δεν βοηθάει γιατί το λάδι στα μακαρόνια κάθεται στην πάνω πλευρά. Δεν ενσωματώνεται, δεν γίνεται ομοιογενοποίηση. Ωραία, δεν έχει πια. Ακούς τώρα που σιγά σιγά αρχίζει ναι, δεν έχει... και αλλάζει ο ήχος. Έχουν εξατμιστεί όλα τα υγρά. Ναι, τώρα σιγά σιγά αρχίζει και σοφτάρει το κυμά. Ωραία. Θα βάλουμε τώρα λίγο λάδι ακόμα. Ωραία. Και όταν αρχίζει ο κυμά σιγά σιγά και αλλάζει χρώμα, τότε θα προσθέσουμε τα λαχανικά. Μάλιστα. Είμαι κοντά νομίζω σε αυτό το ναι. σημείο. Θέλω να σα πω κάτι. Μπορεί να κάνουμε τρία άτομα το ίδιο φαγητό με ακριβώς τα ίδια υλικά. Ναι. Και οι τρεις μας θα βγάλουμε τελείως διαφορετική γεύση. Αλήθεια. Η γεύση θα δώσει το πόσο αλάτι και πιπέρι θα βάλουμε στο φαγητό, ακόμα και το πόσο θα σοτάρουμε ή δεν θα σοτάρουμε τον κυμά και τα λαχανικά. Ένα καλό σοτάρισμα και ένα καλό σβήσιμο με ένα καλό κρασί θα δώσουν πολύ ωραία γεύση στο φαγητό. Κάτσε να δω, άμα κάνεις καλύτερα μακαρόνια με κυμά από μένα. Που είναι από τις σπεσιαλιτέ μου, τη λέμε εδώ. Θα κοντραριστούμε. Okay. Θα σου φτιάξω μια μέρα. Τι θα γίνει. Όχι, θα έχω να βγω. Θα απαντάω εγώ, θα κάνω γραμματέα από εδώ και πέρα. Τα μακαρόνια δεν είναι ενισχύσιμα, γιατί άμα δείτε πίσω ο παρασκευαστή, γράφει ότι περιέχουν αυγό. Αυγό στη σκόνη του, ίσω. Τέλεια. Να ξεκινήσω. Νούμερο 6. Βάλτε ό,τι νούμερο αρέσει σε εσά. Εγώ με ένα μου αρέσει το νούμερο 6. Δεν είναι ούτε πολύ ψηλό, ούτε πολύ χοντρό. Λοιπόν, έβαλα το κρεμμύδι, ανακατεύουμε. Βάλαμε το καρότο. Ωραία. Και το κολοκύθι. Οι μυρωδιές είναι πολύ ωραίες. Πόπο ρε, μυρωδί. Αυτό το κυμά τώρα, ενώ ναι. αυτόν καθεαυτόν μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε σε μουσακά. Ναι, το θέλεις. Σε παστίτσιο. Ναι, είναι πολύ πιο νόστιμο αυτό. Μπορείτε το να κάνετε τη συγκεκριμένη συνταγή για να κάνετε ένα μουσακά ή ένα παστίτσιο. Αυτό που πρέπει να προσέξετε, αν κάνετε ένα φαγητό το οποίο γρατινάρεται από πάνω, δηλαδή με κάποια μπεσαμέλ, ναι. πρέπει ο κυμάς να είναι καλά στεγνός και να είναι κόκκινος. Μάλιστα. Κατανοητό. Θα πας καλά, θα πας περίφημα. Αυτό είναι το αγαπημένο μου σου λέω, το κάνω με αγάπη. Βάζω την κουτάλα μέσα, να βγάλεις το πέστο βασιλικού και το μελτέ ντομάτας. Και τα δύο, Ναι, και μου τα δύο. Μου πείτε να διαχωρίσω. Διαχωρίζεται, θα ήταν δύσκολο. Ξέρω, εσύ έχεις κάποιες απαιτήσεις, ώρες και φορές, δεν μπορώ να ανταπεξέλθω. Ωραία. Έτοιμα τα ζυμαρικά. Κιόλας. Ναι. Κάικες. Όχι, γιατί το φύσηξα πρώτα. Λοιπόν, τα ζυμαρικά μας είναι έτοιμα. Τα έχω βράσει 6 με 7 λεπτά. Θα τα σουρώσω
δεν θα τα ξεπλύνω και θα κρατήσω το νερό σε μία άκρη, αν χρειαστεί το φαγητό μου νερό, να βάλω από το νερό το οποίο έχουν βράσει τα ζυμαρικά. Τα ζυμαρικά έχει τα έχω αφήσει... άμυλο. Ναι. Δεν είναι πιο εύκολα. Δεν, θα βοηθήσει, ρε παιδί μου. Okay. Ναι. Από το να βάλεις και το νερό, θα βοηθήσει. Καλύτερα να βάλεις το νερό, τα ζυμαρικά. Και τα ζυμαρικά τα αφήνω να κρατάνε λίγο, γιατί θα βάλω λίγο λάδι μέσα και να μην κολλήσουν, θα τα αφήσω στην άκρη μέχρι να ετοιμαστεί και μας για να τα ενσωματώσω. Εύκολο. Μπορούμε να βάλουμε στα μακαρόνια μέσα και βούτυρο και λάδι. Το βούτυρο θα δώσει γεύση στο τέλος μόλις ψηθούν και το λάδι θα τα βοηθήσει να μην κολλήσουν. Αν βάλετε μόνο βούτυρο, θα κολλήσουν. Εντάξει. Ναι. Εγώ θα κολλήσουν μόλις παγώσει. Γιατί το βούτυρο μόλις παγώσει, ναι, γίνεται βάλει κολλώδες. Θέλεις να μου πεις το επόμενο βήμα. Ναι. Θέλω να βάλεις, να σβήσεις με κρασί. Πρέπει να χαμηλώσω τη φωτιά. Καθόλου, καθόλου. Τίποτα. Όχι. Όλο. Ναι, ναι, ναι. Δεν το πίνουμε όχι, το βάζουμε στο φαγητούλι. Για να γίνει πιο νόστιμο. Χριστιανά, έλα. Θέλεις βοήθεια. Ναι, να κρατήσω το ρωτήρι. Μάλιστα, το κρατήσω. Τα κεράκια σου πρόσεχε. Κρατάω, μωρέ, από απόσταση. Κρατάω γερά, παιδιά. Έτοιμα. Τέλεια. Πάλι μέσα. Ορίστε. Εξαιρετικά. Συγγνώμη τώρα, αλλά με περιμένει και ο κοιμάς μου. Λοιπόν, έχουμε σβήσει με κρασί. Μόλις εξαρτηθεί το κρασί, βάζουμε μέσα την ντομάτα την αλεσμένη. Ωραία. Τέλεια. Ανακατεύουμε καλά. Θα χαμηλώσουμε τη φωτιά. Θέλουμε να σιγοβράσει ο κοιμάς. Και που και που θα σηκώνουμε το καπάκι και θα προσθέτουμε νερό όσο χρειάζεται. Δεν θα βάλετε παραπάνω νερό, γιατί ο κοιμάς, φανταστείτε, έχει σοταριστεί τόσο καλά που τρώγεται και έτσι όπως είναι. Οπότε θέλουμε λίγο, να βάλουμε λίγο νερό για να δέσει το μείγμα, να βράσει καλά το μείγμα. Ωραία. Αλάτι, πιπέρι, κανέλα κτλ. Βάζουμε αργότερα. Αλάτι μπορούμε να βάζουμε κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Και στην αρχή, ωραία, και στη μέση και στο τέλος. Λοιπόν. Άρα θα το αφήσω στην ησυχία του εγώ τώρα αυτό. Ναι. Το έχω ζαλίσει σήμερα. Όχι, το πας περίφημα. Ωραία. Ήρθε η ωραία ώρα τώρα. Νόστιμο. Θα βάλουμε κανέλα στο πιάτο. Α, ναι. Ναι. Κάτω, κάτω. Κάτω, κάτω. Καλώς το να. Δευτέρη μου, τι κάνεις. Πεινάει και εκείνος. Θα βάλουμε τυρί τριμμένο. Ταιριάζει πάρα πολύ ο ξηρός ανθότυρος και η παρμεζάνα. Ωραία. Θέλουμε την τσιμπίδα. Τσιμπίδα. Και την κουτάλα. Και την κουτάλα. Παρακαλώ. Βοηθούς τον χειρουργό. Σήμερα έφτιαξα κιμά, όχι κιμά, με σόγια. Μακαρόνια με σόγια. Σοβαρά. Ναι, ναι. Γιατί. Έβαλα κι εγώ το καροτάκι μέσα, έβαλα και κολοκυθάκι έβαλα. Και το κάνει διαφορετικό. Διαφορετικό. Okay. Πιο νηστίσιμο. Τέλεια. Καράδες. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλεις βοήθεια. Βάζουμε κιμά από κάτω. Βάλαμε τυρί, θα βάλουμε πάνω τα ζυμαρικά. Το κόλπο, για να αναμειγνύουμε πιο εύκολα, Καλά, πέρα από εσένα, βέβαια, δεν έχω δει ποτέ ξανά κανέναν άλλο να το κάνει αυτό. Θα βάλουμε ακόμα λίγο κιμά. Αυτό βλέπω και εγώ, Δανάη. Πρέπει να το χαμηλώσω λίγο, γιατί μπορεί να κολλήσει ο κιμάς ή να καεί κατσαρόλα. Ένα από τα δύο θα γίνει. Θέμα. Θα τελειώσουμε με λίγη κανέλα. Ναι, η τυχερή μου Παρασκευή σήμερα. Και με τυρί. Τέλειο. Το πιο νόστιμο φαγητό του κόσμου όλου. Λοιπόν, θέλω να σας πω, ταιριάζει πάρα πολύ. Ναι. Ο ξηρός ανθότυρος με τον κιμά το μαγειρεμένο και την κανέλα. Πάρα πολύ. Ωραία. Πολύτικα αυτό είναι δικό μας, με την κανέλα, δεν ξέρω, μεταφέρουμε τέτοια νεκή. Ένα πιλμνάκι, να δοκιμάσουμε. Βέβαια. Θέλεις να δοκιμάσεις τώρα εσύ. Να δοκιμάσω. Ωραία. Bon. Ωραία το έχεις κάνει. Στο λόγο. Ναι, είναι. Καλό είναι. Ναι. Δημιουργήστε λοιπόν αυτή την μακαρονάδα με κιμά αλλιώς, αλλά θέμω λοιπόν η κατάσταση. Με διάφορα λαχανικά μέσα. Σου πάλι. Ναι. Πολύ καλό. Καλό. Κάτσε, θα φάμε τώρα. Καλή μας όρεξη. Πάμε σε break και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε και αυτό είναι. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε, Θεμό. Γεια.